Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σύμφωνοι με την κατασκευή επιπλέον κράτησης, κέντρων κράτησης, δηλώνουν οι συνοριακοί φύλακες στον Εύρο μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους. Όπως όμως τονίζουν, τα κέντρα θα πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που απαιτούν τη δημιουργία υπηρεσιών ασύλου αλλά και επιπλέον προσλήψεις προσωπικού. Φυσικά, προσωπικό το οποίο ούτως ή άλλως θεωρείται ελάχιστο για να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες που προκύπτουν από την αθρώα εισρωή παράνομων μεταναστών στην περιοχή μας. Ναι, λέει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων, στην κατασκευή νέων κέντρων κράτησης παράνομων μεταναστών σε ολόκληρη τη χώρα. Και στον Εύρο η Ένωση είναι θετική στο ενδεχόμενο, αρκεί βεβαίως, όπως τονίζουν τα μέλη της, να δημιουργηθούν παράλληλα υποδομές και υπηρεσίες ασύλου, αλλά και να διασφαλιστεί πραγματικά προσωρινή παραμονή των μεταναστών στα κέντρα και όχι επαόριστον κράτησή τους. Η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Εύρου, καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων, με ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι είναι θετική στα κέντρα που πρόκειται να λειτουργήσουν σε όλη την περιοχή, σε όλη την Ελλάδα και στην περιοχή του Εύρου. Βέβαια, για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να πληρούν οι όροι ασφαλείας ενός τέτοιου κέντρου, ούτως ώστε να μην υπάρχουν κίνδυνοι είτε για αποδράσεις, είτε για εξεγέρσεις, είτε για οτιδήποτε άλλο, να είναι στελεχωμένο πλήρως κάθε ένα τέτοιο κέντρο. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να γίνουν παράλληλα και άλλα πράγματα ούτως ώστε αυτά τα κέντρα να μπορέσουν να προσφέρουν αυτό που, για το οποίο γίνονται. Παραδείγματος χάρη, αν γίνουν μόνο τα κέντρα και δεν λειτουργήσουν οι υπηρεσίες ασύλου, δεν λειτουργήσει η συνεργασία με τις πρεσβείες και τα προξενία των χωρών των οποίων θα υπάρχουν λαθρομετανάστες αυτοί, ώστε να γίνει ο επαναπαρτισμός τους, θα δημιουργήσει προβλήματα, καθώς θα υπάρξει χρόνος μεγάλος μέσα στα κρατητήρια αυτά. Θα είναι μεγάλος ο χρόνος κράτησης, οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι κρατούμενοι μέσα θα αρχίσουν να εξεγείρονται, να διαμαρτύρονται, οπότε θα δημιουργήσει προβλήματα και στο προσωπικό που θα εργάζεται. Ναι, λοιπόν, στα νέα κέντρα κράτησης, αλλά με προϋποθέσεις, λένε οι συνοριοφύλακες, οι οποίοι και όπως δηλώνουν βιώνουν στο πετσί τους το πρόβλημα. Σύμφωνα με τον κύριο Παντελίδη, και για το κέντρο στο φυλάκιο του Εύρου, ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να είναι ένα σύγχρονο κέντρο φιλοξενίας, ωστόσο μετατράπηκε σε ένα χώρο που στηβάζονται περισσότεροι παράνομοι μετανάστες από όσους μπορούν. Βασικό εντωμεταξύ παραμένει και το θέμα των προσλήψεων, αφού αναπάντητο παραμένει το ερώτημα του νέα κέντρα μεταναστών, εντάξει, αλλά με ποιο αλήθεια προσωπικό. Η δύναμη που υπηρετεί, ειδικά στον Εύρο εδώ, είναι ελάχιστο ώστε να διαχειριστεί τον αριθμό που εισέρχεται αυτή τη στιγμή και που διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι όταν θα υπάρξουν τέτοια κέντρα με τόσο μεγάλο αριθμό κρατουμένων, εννοείται ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Αυτό το λέμε άσχετα αν θα γίνουν τα κέντρα ή όχι. Οι προσλήψεις είναι αναγκαίες και ειδικότερα στον νομό Εύρου νέων συνοριακών φυλάκων. Βέβαια, ευελπιστούμε ότι θα εισακουστούμε και ότι θα γίνει πραγματικότητα αυτό για το οποίο πλέον έχουμε συνεχείς ανακοινώσεις, το έχουμε εκφράσει, ότι οι προσλήψεις είναι το πιο απαραίτητο από όλα.